Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπάρχει θέμα και απόψε. Ζωντανά εδώ στο Start. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Καλό ήρεμο μήνα με υγεία. Γιατί όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Ο κύριος Κώστας Ζορμπάς είναι απόψε μαζί μου. Αντιπεριφερειάρχης. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Δεν μπορώ τον πληθυντικό. Τώρα δεν γίνεται. Καλησπέρα, Ηρώ. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας και καλό μήνα σε όλους. Έτσι με υγεία και χαρά. Τώρα τελειώσαμε με τις εθνικές εκλογές και έχουμε μπει ήδη, εγώ θα πω, στην προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών. Και παράλληλα με τις εθνικές εκλογές βλέπαμε κινήσεις από συνδυασμούς, υποψηφίους, ανακοίνωση ονομάτων κτλ. Τώρα θα ενταθεί όλο αυτό. Και κινδυνεύουμε τώρα και με τον κύριο Σερμέτη σε επίπεδο Δήμων, τώρα μιλάμε και για την περιφέρεια, να μπερδέψουμε λίγο το πρόβλημα, το υπαρκτό πρόβλημα, με το αντιπολιτευτικό πρόβλημα. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, όμως κοίταξε, εμείς που διαχειριζόμαστε τα προβλήματα των πολιτών δεν τα μπερδεύουμε. Τουλάχιστον εγώ είμαι προσιλωμένος σε αυτό που κάνω, δεν γίνεται και διαφορετικά. Μάλιστα σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάποιος Περιφερειακός Σύμβουλος λέει «Καλοπερνάτε», λέω «Μπορείτε να έρθετε», λέω, «μία ημέρα μαζί μου για να δείτε τι καλά που περνάμε, να καλοπεράσετε μαζί μου». Απλά. Ναι. Είναι, ξέρετε, η Κέρκυρα είναι ένα μεγάλο νησί. Εμείς ξεκινήσαμε από μείον 10 για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Αυτά τα λίγα, γιατί εγώ ακούω τον κόσμο, γιατί εγώ κυκλοφορώ μες στον κόσμο. Έχουν παράπονα και πολύ σωστά έχουν και πρέπει να έχουν. Εγώ θα ανησυχήσω αν σταματήσουν να παίρνουν τηλέφωνο για να μου λένε «έχουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε αυτό το πρόβλημα». Γιατί σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε πλέον μαζί σας. Δεν ασχολούμαστε γιατί πλέον δεν περιμένουμε τίποτα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και λέμε ότι δεν υπάρχει. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ναι. Λύνουμε 5 και δημιουργούνται άλλα 3. Αυτό, αυτό που σου λέω είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Έχουμε ένα γερασμένο δικό δίκτυο. Εγώ θα πω και εγκατελειμμένο χρόνια. Αρκετά. Και προστίθονταν διαρκώς προβλήματα τα οποία έχουν γιγαντωθεί. Δηλαδή, το οδικό δίκτυο το συζητούσα και με την προηγούμενη περιφερειακή και με την προπροηγούμενη. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που ανέκυψε τώρα και λες ξαφνικά τι θα κάνω. Μα δεν κλείσαμε πληγές. Τίποτα. Ηρώ, κοίταξε να δεις. Εμείς προχωρήσαμε σε αυτές τις εργολαβίες. Περιττό να σου πω ότι η εργολαβία της Νότιας Κέρκυρας έχει εκδικαστεί από τις 25 Απριλίου και ακόμα τώρα που μιλάμε, περιμένουμε την ακαθαρογραφή απόφαση να μας έρθει στην περιφέρεια για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Δηλαδή, είναι πράγματα, θέλω να πω, που δεν εξαρτώνται από την περιφέρεια. Ωραία. Σε αυτό το κομμάτι, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, και είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκάστοτε περιφερειακή δημοτική αρχή. Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό προς την κεντρική εξουσία ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Δεν εννοώ κλείδες ασφαλείας, αλλά χρόνοι που θα πρέπει να μειωθούν για να επιτρέπουν. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Την ολοκλήρωση, την εξέλιξη έργων. Άκουσε με να σου πω, επειδή εγώ έχω μάθει να είμαι ειλικρινής, γι' αυτό και βγαίνω έξω και κοιτάω τον κόσμο στα μάτια. Δηλαδή, αν δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, θα πάω στο σπίτι μου. Λοιπόν, κοίταξε. Εδώ είμαστε στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι κάναμε. Υπήρχε μια περίοδος που όλα γίνονταν ανεξέλεκτα, ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Συμφωνώ. Όπως είχα πει και σε κάποιον, λέω, όποιος δήμαρχος, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 2000, ξέρω εγώ, δεν έκανε έργα, ήταν γιατί δεν ήθελε να κάνει. Γιατί με ένα απλό τηλέφωνο του λέει, πήγε αυτό το δρόμο και τον έφτιαχνε. Ναι. Και φτάσαμε τώρα στο άλλο άκρο. Στο άλλο άκρο, για να κάνεις οτιδήποτε πρέπει να περάσεις από 40 κύματα. Και πραγματικά στο λέω 40 κύματα. Εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, γνωρίζω ότι ξεκινήσαμε τις μελέτες για την εργολαβία από το 2019 και φτάσαμε να βγουν στο τέλος του 20, στις αρχές του 22. Αυτό συνέβη γιατί δεν είχαμε προσωπικό, γιατί μεσολάβησαν και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όχι, δεν ήταν θέμα προσωπικού. Η τεχνική υπηρεσία, λίγα άτομα, ίδια έκανε τις μελέτες. Ναι. Ασχολήθηκε μόνο με αυτό. Okay. Γιατί όλοι καταλάβαμε την αναγκαιότητα. Άρα, έτσι, λοιπόν, καθυστέρησε λόγω των γραφειοκρατικών. Προσέξτε. Γιατί, κοιτάξτε, ήταν και η συγκυρία όμως, έτσι, γιατί εγώ και θέλω να είμαι δίκαιος. Δηλαδή, δουλέψαμε 2,5 χρόνια με τον κορονοϊό, όταν δεν δούλευε σχεδόν τίποτα. Ναι. Λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές, αν με ρωτάτε αν είμαι ευχαριστημένος, όχι, δεν είμαι βέβαια. Δεν είμαι και κανένας από εμάς δεν είναι. Όλοι θέλαμε, κοιτάξτε, μια περιφερειακή αρχή, είτε δημοτική αρχή, όταν ξεκινάει ένα έργο, δηλαδή το μελετάει, το δημοπρατεί, θέλει να το τελειώσει. Βάζει ένα χρονοδιάγραμμα και θέλει να έχει και να δείξει το έργο. Βεβαίως, εγώ θέλω να το παραδώσω στους πολίτες που πραγματικά για αυτούς γίνεται και για μένα, γιατί και εγώ κυκλοφορώ στους δρόμους της Κέρκυρας, να το παραδώσω, να τελειώσουμε. Ναι. Να πω, παιδιά, σας έχω παραδώσει 50 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, αυτό μπόρεσαμε να κάνουμε τώρα, το υπόλοιπο θα το κάνουμε αργότερα, αλλά αυτά τα χρήματα είχαμε, αλλά το παραδίδουμε. Εδώ τώρα έχουμε
Ένα συνεχή αγώνα, οι τεχνικές υπηρεσίες να βάζουν έγγραφες οχλήσεις, ο Ορφανουδάκης να παίρνει και να τσακώνεται με τον έναν και με τον άλλον γιατί σταματήσαμε εδώ, γιατί δεν προχωράμε εδώ. Δηλαδή είναι αυτή η κατάσταση είναι που επικρατεί. Ναι. Συν του ότι η τεχνική υπηρεσία της Κέρκυρας 4 άτομα, 5 άτομα. Με αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούμε να βγάλουμε. Όμως, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και όχι για μένα, ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα κανένα. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται. Βγήκανε τα έργα. Με κόπο, με ταλαιπωρία, με προσωπική τους. Τα έργα βγήκανε στον δρόμο. Δημοπρατήθηκαν. Βγήκε ανάδοχος. Δεν είμαστε όμως ικανοποιημένοι. Όχι. Με την εξέλιξη, την όχι. Εξέλιξη, μάλλον το ρυθμό της εξέλιξης. Ακριβώς. Ακριβώς. Τα έργα, κοιτάξτε, θα τελειώσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουν. Το θέμα δεν θα τελειώσουν σε 4 χρόνια. Εγώ ξέρεις τι θέλω. Θέλω να παραδώσουν αυτά για να μπω στη διαδικασία να κάνουμε το άλλο 40%. Δηλαδή, οι υπολείποντα από τις εργολαβίες αυτές που έχουμε ξεκινήσει, ναι, δεν σου λέω για την Νότια Κέρκυρα που είναι στο 0, η πρώτη που δημοπρατήσαμε, υπολείπεται το 60%. Ναι. Και ας πούμε, παίρνω ας πούμε, από το Βορρά. Λέει, ξέρεις, έχουν αφήσει αυτό το κομμάτι, λέει αυτό. Ναι. Παιδιά, δεν έχει τελειώσει. Θα συνεχίσει η εργολαβία. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, τα οποία. Εντάξει, δεν είναι τόσο. Εγώ έχω μάθει και θέλω, και θέλω να το πω αυτό, να μην ανακατεύομαι στις τεχνικές υπηρεσίες. Γιατί αυτοί έχουν το σχεδιασμό τους, ναι, ξέρουν πού θα πάει, πού θα στείλουν τον εργολάβο. Το να τους χαράσω εγώ το σχεδιασμό, γιατί η ΡΟ μου είπε, ξέρεις, ναι, έχω ανάγκη. Ανάγκη έχουν όλοι. Είναι σίγουρο αυτό και τους καταλαβαίνουν όλους. Και οι πρόεδροι έχουν ανάγκες. Εγώ το έχω ξαναπεί για το πω άλλη μια φορά δημόσια. Οι πιο χρήσιμοι άνθρωποι είναι αυτοί που οι κυματοθράφστες. Ο πολίτης στον πρόεδρο θα πει το παραπονό του. Να. Για τον πρόεδρο θα βλέπει κάθε μέρα, θα τον δει στο καφενείο, θα τον δει στην πλατεία του χωριού. Το καταλαβαίνω. Όμως υπάρχει μία σειρά. Έχουν μείνει κάποια πράγματα πίσω. Γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια να ξαναπάρει μπροστά η μηχανή και να κινηθούμε γρήγορα. Δυστυχώς όμως, πέρσι αποφασίσαμε να μην σταματήσουμε τις εργολαβίες και το καλοκαίρι. Και βαθιά στο καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Τους βγάλαμε από τους κεντρικούς δρόμους να πάνε πιο περιφερειακά που ίσως είχε λιγότερη κίνηση. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Το χειμώνα έχουμε προβλήματα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε και αυτό θα γίνει. Είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Όμως γίνεται και γίνεται λίγους μήνες πριν τις εκλογές και εύλογα λοιπόν κάποιος κακοπροαίρετος θα πει. Τα κάνετε τώρα για να πείτε ότι κάνετε έργο. Αν είχαν ξεκινήσει τώρα, θα λέγαμε ναι, έτσι. Αλλά τα έργα αυτά έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Mm-hmm. Δεν ξεκίνησαν τώρα. Η Νότια Κέρκυρα δεν μπορεί κάποιος να πει το κάνει τις εκλογές. Έχει βγει το έργο από το 21. Τώρα το ότι δύο εργολάβοι πήγαν στα δικαστήρια, το πήγαν στο εφετείο και χάσαμε 1,5-2 χρόνια είναι κάτι που δεν μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια. Ούτε θα μπορούσαμε. Μπορεί να παρέμβει όμως το παραλιακό για να πάω σε ένα θέμα που. Α, μπράβο. Πολύ καλά έκανε. Όλοι μας γκρινιάζουμε για αυτήν την κακή εικόνα, η οποία. Επιδεινώνεται, δεν. Λοιπόν, το παραλιακό μέτωπο, εδώ ήμασταν και χτυπιόμουν και φώναζα, ναι, και έλεγα ότι δεν νομίζω να υπάρχει ένας συμπολίτης μας που να θεωρεί ότι αυτό το έργο δεν είναι κατ' επίγον. Σωστά. Φωνή βόντος εν τη ερήμου. Πρόσεξε. Αν είχε ξεκινήσει τότε, σε 7 μήνες το έργο θα είχε τελειώσει. Βεβαίως. Βεβαίως. Μπήκαμε στη διαδικασία, δημοπρατήσαμε. Οι εργολάβοι έκανε ένα ένσταση στον άλλον. Πάλι. Μας πήρε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα βρίσκεται η διακήρυξη στο ελεγκτικό, έτσι ώστε να πάρουμε το OK για να βγει ο ανάδοχος. Όμως το έργο αυτό θα έχει τελειώσει και δεν θα διασυρώμαστε. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε τι είναι επίγον και τι δεν είναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα έργο που έχει καθυστερήσει 8, 9, 10 μήνες, τι ζημιά έχει προκαλέσει από κάτω η θάλασσα που μπαίνει και βγαίνει, έτσι. Δηλαδή είναι. Πώς να σου το πω. Θα φτάσουμε στο ΕΑΚ κάποια στιγμή. Αυτό σας λέω. Λοιπόν, εκεί όμως δεν μπορεί να παρεύει η περιφέρεια. Είναι διαδικασίες. Τέρμα. Είναι διαδικασίες. Σε αυτές δεν μπορούμε να παρεύουμε. Ούτε. Προσέξτε, για την Νότια Κέρκυρα. Ναι, αλλά σας κατηγορούν και η Περιφερειακή Παράταξη της Ανάσα και οι υπόλοιπες περιφερειακές παράταξεις και ο κόσμος και αυτοί οι οποίοι φιλοδοξούν να κατέβουν σε αυτές τις εκλογές στην περιφέρεια. Ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, δεν έγιναν σωστές ενέργειες λοιπόν, για να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Άκουσε. Μία χαρά σωστές ενέργειες έκανε. Η τεχνική υπηρεσία έφτιαξε, ετοίμασε το φάκελο, έβαλε μέσα ό,τι μπορούσε να βάλει, να καταθέσει για να δείξει ότι το έργο είναι κατ' επίγον. Όμως θεωρώ ότι δεν πρέπει να είσαι επιστήμονας. Ούτε εγώ δεν είμαι μηχανικός. Στρατιωτικός είμαι.
Όμως όταν περνάω από τη γαρίτσα, βλέπω αυτή την τρύπα και βλέπω το νερό που περνάει μέσα. Δηλαδή πρέπει να είσαι επιστήμονας για να καταλάβεις αυτό εγώ είναι κάτι επίγον και πρέπει να γίνει. Είναι, πρέπει να είσαι επιστήμονας για να καταλάβεις ότι όσο το αφήνεις, δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα. Καλά, να σου πω, εγώ άκουσα χτες, ας πούμε, ότι σιγά η Βίλα Ρώσα δεν είναι εργολαβία, ναι. Ότι το καφέ γυαλί είναι γίνεται από το κουδουέ. Χρήματα λοιπόν, τα οποία στερούμε από εγώ, κάτι άλλο. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι πάνω στην προεκλογική εκστρατεία και προς Θεού δεν το λέω από, από την αντιπολίτευση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που έφερε το Συμβούλιο, δεν θέλω τώρα να γίνω πιο συγκεκριμένος, νομίζω ο κόσμος μας καταλαβαίνει. Ναι. Καλό είναι πριν βγαίνουμε στον κόσμο, γιατί ενημερώνουμε τον κόσμο. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή ενημερώνω τον κόσμο και είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω. Αν δεν γνωρίζουμε, να πάρουμε τηλέφωνο να ρωτήσουμε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το έχω πει και στους. Και οποιοδήποτε θέλει να με πάρει τηλέφωνο να τον ενημερώσω για ένα έργο, για την εξέλιξή του, για. Είμαι στη διάθεση του καθενός. Οποιοδήποτε και να είναι αυτός. Το κάνω σαν Κώστα Ζορμπάς αυτό. Δεν γιατί έχω... η Βίλα Ρώσα είναι ένα σημείο αναφοράς για την Περιφερειακή Αρχή. Λοιπόν, η Βίλα Ρώσα, η Ρώ, είναι ένα πολιτιστικό κομμάτι πολιτισμού της Κέρκυρας mm-hmm. και έπρεπε να αναδειχθεί. Η Βίλα Ρώσα, όπως και το Καφέ Γυαλί, είναι δύο έργα που γίνονται μέσω του ΕΣΠΑ και όταν εμείς αναλάβαμε ήταν προς απένταξη. Αυτό το ξέρουν όλοι. Mm-hmm. Οπότε δύο τι να συμβαίνουν. Ή δεν γνωρίζουμε ή λέμε ψέματα. Και τα δύο είναι κακά. Είναι άσχημα. Άμα θες να ασχολείσαι με τα κοινά, ακριβώς. Ενημερώσου. Εγώ δεν σου. Κοίταξε. Πάρω στην προεκλογική εκστρατεία, εν τη ρήμη του λόγου, μπορεί να πεις και κάποια πράγματα παραπάνω. Αυτά είναι θεμητά όλα τώρα. Όλοι το κάνουμε αυτό. Εγώ σε δύο πράγματα διαφωνώ. Στο να τάζεις, το 19, κάναμε ολόκληρη προεκλογική εκστρατεία. Εγώ δεν έταξα τίποτα σε κανέναν. Το μόνο που είπα mm-hmm. και θεωρώ ότι το τήρησα μέχρι τώρα είναι ότι θα κάνω ό,τι περνάει και ό,τι δεν περνάει από το χέρι μου για να βγουν πέντε πράγματα στην Κέρκυρα. Και. Κοίταξε, ευτυχώς η Κέρκυρα είναι μικρή. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ο ένας ξέρει τον άλλο. Όλοι εδώ οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ναι, μεν ήταν η πρώτη φορά που ουσιαστικά είχε συμπλακεί με τα κοινά για να εκλεγείς, αλλά έχεις μια εμπειρία σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Το τι ακριβώς λέγεται, το πώς κάποιοι πορεύονται, δεν νομίζω ότι σε ξενίζουν. Όχι, δεν με ξενίζουν. Αυτό που είχα και ήμουν αποφασισμένος είναι είχα θέληση. Είπα. Θα προχωρήσουμε ό,τι και να γίνει. Μου έλεγαν στην αρχή που πήγα στην περιφέρεια, ήμουν πάντα με ένα χαρτί στο χέρι και ανεβοκατεύαμε τους ορόφους. Και μου λέγανε, καλά, είσαι αντιπεριφερειάρχης, λέει, και ανεβοκατεβαίνεις, λέει, τους ορόφους. Με το χαρτί έχεις δύο γραμματείς. Ναι, λέω, όσες φορές θέλω την γραμματέα, μου λένε, δεν γίνεται. Θα πάω εγώ. Για να γίνει. Και δεν είναι ντροπή αυτό, δεν είναι κακό αυτό. Όχι, εγώ το θεωρώ, εγώ με χαρά το έκανα. Να το κάνεις, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό. Και για να αν μου επιτρέπεις και για να κάνουμε και ένα flashback, γιατί. Καλό είναι να θυμίζουμε και μερικά πράγματα. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι εμείς αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2019 και από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, αν θυμάμαι, μπήκαμε στην εποχή του COVID. Σωστά. Λοιπόν, θα σας πω τι μου λέει η γυναίκα μου. Μου λέει: έχω χάσει δύο εποχές και μένω μέσα στο σπίτι για να μην. Ξέρετε, τότε ήταν για όλους μας κάτι άγνωστο. Και δύσκολο. Και δύσκολο. Πολύ. Με όλα όσα συνέβαιναν. Σωστά. Ιταλίες, με Σωστά. συστήματα υγείας να καταραίουν, συστήματα ναι. που εμείς δεν είμαστε. Δεν έχουμε μέτρο σύγκριση. Ακριβώς. Ούτε στο μικρό δαχτυλάκι. Λοιπόν, εγώ δεν έλειψα ούτε μία μέρα την περιφέρεια. Mm-hmm. Πήγαινα το πρωί και έφυγα το βράδυ. Όμως αυτό το κεφαλαιοποιήσαμε στην Κέρκυρα και στο Ιόνιο. Γιατί? Το Ιόνιο ήταν επί 2,5 χρόνια στις τέσσερις ασφαλές περιοχές, η Κέρκυρα στις τρεις. Ισχύει. Πρώτη περιοχή σε εμβολιασμούς. Mm-hmm. Και όταν. Γιατί, αν κάτσεις και σκεφτείς λίγο, λες ότι όταν έχουμε μια κρίση, εμείς από πού ζούμε, από τον τουρισμό. Με ναι. τι κριτήριο θα επιλέξει ο επισκέπτης να έρθει, να πάει διακοπές. Στον τουρισμό όμως, και βλέπεις, θέλω να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Είδα πρόσφατα μια ανακοίνωση των τουριστικών φορέων για την κουνουποκτονία. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση. Το σχολίασε και στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, όλοι μας νομίζω ότι μας έχει ενοχλήσει το ζήτημα των κουνουπιών, αλλά δεν είναι το μόνο θέμα που οι τουριστικοί φορείς θα έπρεπε να θίξουν. Μου έκανε εντύπωση που η κουνουποκτονία θίχτηκε με τέτοια ανακοίνωση. Εντάξει, κοίταξε. Εγώ θα πω ότι οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Προφανώς. Σου λέω ότι και εγώ ως πολίτης ενοχλούμαι από το κουνούπι που δεν μπορώ να κοιμηθώ. Όμως θα πω το εξής. Επειδή είμαι σε επαφή και με τις άλλες περιφερειακές ενότητες, η καθυστέρηση που έχει η Κέρκυρα είναι στον ένα μήνα. Δεν είναι παραπάνω. Λοιπόν, και αυτό συνέβη γιατί. Mm-hmm. Υπάρχει ένας άνθρωπος των Προμηθειών, ο οποίος είχε να κάνει. Το έλεγε στο βράδυ των εθνικών εκλογών. Ναι. Είχε να κάνει, προσέξτε. Πανελλαδικές εξετάσεις και δύο απανατούς εκλογές. Γιατί πανελλαδικές, για εξήγησέ μας. Γιατί. Πώς περνάει την περιφέρεια των πανελλαδικών. Θα σας πω, οποιαδήποτε
Οτιδήποτε υλικό χρειάζεται η εκπαίδευση, ναι, περνάει από την περιφέρεια για να γίνει, για να ανέβει στον αέρα, για να γίνει η προμήθειά του. Μάλιστα. Οπότε περνάει το τμήμα προμηθειών. Μόλις τελειώσει. Ένας άνθρωπος. Πόσο έπρεπε να έχει το τμήμα? Κοιτάξτε, με άλλες περιφέρειες που μιλάω, ναι, προσέξτε, γιατί η Κέρκυρα είναι και έδρα, έτσι. Δηλαδή, ναι, ο ίδιος άνθρωπος, ναι, δεν κάνει μόνο περιφέρεια γίνοντα Κέρκυρας, κάνει και την έδρα. Mm-hmm. Λοιπόν, πόσους πρέπει να έχει? Ναι. Υπάρχουν περιφέρειες που έχουν 7-8, οι πιο υποστελεχωμένες έχουν 4. Τώρα θα το πω όμως. Δεν θα πρέπει λοιπόν τώρα στη νέα κυβέρνηση να ενοχλήσετε τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Κεραμέως και το Υπουργικό, για να εξηγήσετε το αυτονόητο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει καμία περιφερειακή αρχή, όποιος και αν είναι την επόμενη μέρα, γιατί μας νοιάζει να υπάρχει συνέχεια, με αυτά τα δεδομένα στο προσωπικό? Κοιτάξτε. Θέλω να σας πω ότι από μία μεριά είμαστε και άτυχοι, γιατί πριν 4-3 μήνες προσελήφθησαν 10 άνθρωποι, ναι, μέσω ΑΣΕ στην περιφέρεια. Ήρθαν οι δύο, οι άλλοι 8 ζήτησαν να παρουσιαστούν το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν ακόμα και αυτοί έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Ακόμα και αυτό εμάς μας έφερε πάρα πολύ πίσω. Γιατί είχαμε κανονίσει, θα πήγαιναν δύο άνθρωποι στους συγκοινωνιών, θα πήγαινε ένας του προμηθειών, δηλαδή συγκοινωνιών. Ναι, μεγάλη. Σε νευραλγικά πόστα που έχουμε πρόβλημα. Είπες για τη Βίλα Ρώση και το καφέ Γυαλί. Mm-hmm. Το επιχείρημα ότι όλα αυτά γίνονται από εργασία, είπες ότι είναι από ΕΣΠΑ τα χρήματα. Βεβαίως. Θα μείνω σε αυτό. Ακούω ότι είναι χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού και τα στερούμαστε από κάπου αλλού. Κοιτάξτε. Υπόθηκε ότι είναι από το Πουδουέ και στερούνται. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς το Πουδουέ πρέπει να ξέρετε, έτσι προς ενημέρωση, έτσι, για τους επίδοξους να ξέρουν, έτσι, ένα έτσι μικρό φροντιστηριάκι. Ναι, μια που μου δίνει την ευκαιρία. Τώρα. Λοιπόν, όχι ρε παιδί μου, έτσι, για να ξεκινήσουμε από αρχή Ιουλίου την έντονη προεκλογική περίοδο. Εντάξει, τι θα κάνουμε, προεκλογική περίοδο είναι. Όλα αυτά είναι πολιτική κριτική, δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Λοιπόν, πρώτον, το Πουδουέ αποτελείται από δύο σκέλη. Το εθνικό σκέλος και το ευρωπαϊκό. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τα δύο αυτά έργα είναι από ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Όταν είχαν έρθει και από την Ευρώπη, έτσι, οι άνθρωποι που παρακολουθούν, ακριβώς, ουσιαστικά, πήγαν και τα έλεξαν και τα δύο. Mm-hmm. Αυτό που προείπα είναι ότι όταν εμείς αναλάβαμε, τα έργα αυτά ήταν υπό απένταξη. Το καφέ Γυαλί έχει και χρονοδιάγραμμα. Ναι. 31 12 του 23 πρέπει να έχει παραδοθεί. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε εμείς θεωρήσαμε ότι η Βίλα Ρώσα είναι κάτι που αξίζει στην Κέρκυρα, ένα πολιτιστικό μνημείο που πρέπει να μείνει, και το καφέ Γυαλί είναι κάτι που θα δώσει πνοή σε ένα κομμάτι που έχει σχεδόν νεκρώσει αυτή εδώ τη στιγμή. Και πάρα, μιλάμε, πολλά, πάρα χρόνια. Πολλά χρόνια από τότε που έφυγε, από τότε που έφυγε το ΚΤΕΛ, έτσι, από την Κέρκυρα. Και λοιπόν, νωρίτερα είχε φύγει και η υπορθμιακή γραμμή. Ακριβώς. Ακριβώς. Ένα κομμάτι, έτσι, που οι άνθρωποι είχαν φτιάξει τη ζωή τους γύρω από αυτό, έτσι, έμειναν έτσι. Λοιπόν, πολλά. Οπότε δεν είχαμε το δικαίωμα. Θα μπορούσαμε πάρα πολύ άνετα να πούμε συγγνώμη, το βρήκαμε σε αυτήν την κατάσταση, δευτεμνής. Απεντάσετε. Ναι. Θα σας πω μόνο ότι πάρα από 7 φορές βρεθήκαμε στο Υπουργείο για να μπορέσουμε να σωθεί αυτό το έργο. Επί COVID κιόλας. Προχώρησε η διαδικασία. Mm-hmm. Ξέρετε, τα έργα του ΕΣΠΑ δεν καθυστερούν ποτέ. Γιατί υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Και υπάρχει και ο έλεγχος. Υπάρχει παραδοταίο στο ακριβώς χρόνο του και προχωράς κανονικά. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε να μην έχουν άγχος έτσι αυτοί που αγχώνονται και τα έργα θα παραδοθούν και μέσω ΕΣΠΑ είναι και δεν στερήσαμε πόρους. Το μόνο που θα κάναμε, αν το χάναμε, αυτοί οι πόροι να έφευγαν γιατί δεν θα γύριζαν σε εμάς, ναι, να πήγαν κάπου αλλού που θα μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν. Ερώτηση, γιατί δεν έχει μεταφερθεί ακόμα η περιφέρεια στη σπηλιά? Στα παλιά δικαστήρια. Ναι, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου, κάτι ψηλό επισκευές είναι. Γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα. Ναι, είναι ένα ερώτημα. Ξέρετε, αυτό είναι και αυτό μια πονεμένη ιστορία. Ξεκινήσαμε μια μελέτη που έγινε στο πότε. Τέλος πάντων, ο εργολάβος έφυγε, βρήκα μάλλον. Είναι μια πονεμένη ιστορία. Τελειώνουμε τώρα με αυτό. Ναι, έχει τελειώσει το 99% της διαδικασίας. Mm-hmm. Είναι κάποια διαδικαστικά που δεν θα πάρουν. Οπότε οι υπηρεσίες που στεγάζονται στις αλικές, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα μεταφερθούν όλες. Θα μεταφερθούν όλες εκεί. Στα παλιά δικαστήρια. Ναι, τις περιφέρειες υπηρεσίες. Τις περιφέρειες υπηρεσίες, όχι τις αποκεντρωμένες. Όχι. Τις περιφέρειες. Ωραία. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Ωραία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μένατε μαζί μας γιατί υπάρχει θέμα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, υπάρχει θέμα συνέχεια, ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Start. Καλό μήνα είπαμε και συνεχίζουμε με τον Κώστα Ζορμπά τη συζήτησή μας που αφορά την περιφέρεια Ιωνίσου, την περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας. Γέφυρα, Κουρκουμέλη, Γεφύρη, Κουρκουμέλη.
τηλεφωνήματα τηλεθεατών. Πότε πια, τι θα γίνει? Ξεκίνησε την προηγούμενη Τρίτη. Είναι και ο Εργολάβος. Έχει ξεκινήσει τα. Ναι, από το χρονοδιάγραμμα που έχουμε, γίνει γύρω στις 25 με 30 μέρες για, για να παραδοθεί. Πούμε. Ναι, σχεδόν μπορεί να γίνει και πιο γρήγορα. Να διευκρινίσουμε όμως ότι θα είναι μόνο για γιοταχή, Κώστα. Βέβαια. Θα είναι μόνο για γιοταχή. Δεν θα περνάνε λεωφορεία, όχι, ούτε βαρέου τύπου. Όχι. Φορτηγά και τέτοια. Μα αυτός ήταν και ο λόγος που έφτασε η γέφυρα σε αυτή την κατάσταση και αυτός ήταν επιβάρηση. Και ο λόγος που οι τεχνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, θα σας πω. Όταν είχαμε πάει να κάνουμε αυτοψία, εγώ απλά πήγαμε. Πήγατε να ενημερωθείτε ουσιαστικά από τους ειδικούς για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ήταν οι τεχνικές υπηρεσίες και περνούσε ένα μεγάλο. Η γέφυρα πήγαινε. Ναι. Λοιπόν, δεν. Γιατί του καταλαβαίνω τους κατοίκους, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα εκεί. Έτσι είχαν μάθει οι άνθρωποι σε μία άλλη. Και όχι μόνο, είναι και η δίδωση προς το νοσοκομείο. Το ξέρω. Δηλαδή μάθει αυτό περισσότερο μας έλεγαν σε μία διαδρομή και με το κλείσιμο της γέφυρας έκαναν 15 χιλιόμετρα παραπάνω. Έτσι, δεν είναι εύκολο αυτό για έναν άνθρωπο που έχει οργανώσει τη ζωή του, που θέλει να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, που θέλει να πάει στη δουλειά του. Εντάξει, για τα γιοταχή όμως σε ένα μήνα από τώρα θα ανοίξει. Ακριβώς, θα ανοίξει. Υπάρχει περίπτωση αργότερα να αλλάξει κάτι και για τα βαρεοτύπου οχήματα ή όχι? Ιερό, δεν το ξέρω. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι οτιδήποτε κάναμε πέρασε από το νεότερο, από το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Μάλιστα. Στα Ιωάννινα ήταν πάρα πολύ σφιχτά τα πράγματα. Μας ζήτησαν δεν ξέρω πόσες φορές διευκρινήσεις. Και καλά έκανα, εντάξει. Και ήρθε και ο διευθυντής εδώ για να κάνει αυτοψία μόνος του, για να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Αυτός ήταν και ο λόγος της καθυστέρησης. Γιατί εγώ το είχαμε πει ότι η περιφέρεια ήταν έτοιμη. Υπήρχε εργολάβος, υπήρχε εργολαβία. Απλά περιμέναμε τις εγκρίσεις. Τέλος πάντων, καθυστέρησε η όλη διαδικασία. Η γέφυρα έχει ξεκινήσει. Σε 25 μέρες θα είναι προς χρήση για να λυθεί τώρα, και αυτό. Τώρα, είπες Γιάννενα, το μυαλό μου πήγε στην περιφέρεια Ηπείρου και τον κύριο Καχρημάνη. Μάλιστα. Τον εξαιρετικό. Πολλές φορές συγκρίνουμε λοιπόν όλοι την περιφέρεια Ιωνίων με την περιφέρεια Ηπείρου ή την περιφέρεια της Κρήτης και λέμε πώς αυτοί μπορούν, προχωρούν, εξελίσσονται πράγματα και εμείς δεν μπορούμε. Τέταρτη τετραετία ο κύριος Καχρημάνης, νομίζω. Άρα, η τρίτη τετραετία. Όλο τον χρόνο να. Εξελίξει, να σχεδιάσει και να εξελίξει. Κοιτάξτε, θέλω να ξέρετε ότι τα έργα της περιφέρειας είναι έργα που θέλουν χρόνο. Θέλουν σχεδιασμό, θέλουν μελέτη και θέλουν χρόνο. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι η παράκαμψη 3 γεφύρια Βριώνη ακούγεται εδώ και 25 χρόνια. Σωστά. Ξέρεις τι λέμε όμως σε αυτές τις περιπτώσεις? Ότι εδώ κάποιος δάκτυλος υπάρχει, αφού 25 χρόνια συζητάμε ένα έργο και δεν έχει γίνει. Κάποιοι έχουν συμφέροντα, πολίτες οι οποίοι έχουν τις γνωριμίες, για να τα πούμε έξω από τα δόντια, και φρενάρουν διαδικασίες. Γιατί πώς αλλιώς να ερμηνεύσεις ότι κάτι δεν έχει γίνει, ενώ το συζητάμε 25 χρόνια? Εγώ δεν θα σας κρύψω ότι κι εγώ ήμουν της ίδιας άποψης, αυτό που λες εσύ τώρα, μέχρι που είδα την πραγματικότητα. Είδα τι συμβαίνει. Καταρχάς. Εκεί έπρεπε να γίνουν απολετριώσεις. Ναι. Βρήκαμε από ό,τι θυμάμαι τώρα, γιατί δεν είναι και καθαρά στη δική μου αρμοδιότητα αυτά και απλά θέλω να ενημερώνομαι για να έχεις και μια εικόνα όμως. Να έχω μια εικόνα και να μπορώ να απαντήσω και σε έναν πολίτη που θα με ρωτήσει, έτσι, να ξέρω τι γίνεται. Μια μελέτη η οποία βρέθηκε πεταμένη στο Υπουργείο, την ανακαλύψαμε, τη φέραμε εδώ, την ανανεώσαμε, επικαιροποιήσαμε μάλλον, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτό το έργο, το οποίο είναι ένα δύσκολο έργο. Δεν είναι εύκολο. Δεν θέλω τώρα να γίνω πιο συγκεκριμένος, γιατί δεν γνωρίζω να σας πω πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που ξέρω να σας πω είναι ότι είναι στην τελική φάση και θα δημοπρατηθεί, τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση που έχω, μπορεί και πριν τις περιφερειακές εκλογές το έργο. Μάλιστα. Λοιπόν, αν ο Μεσογγύη, τι θα γίνει με τον καθαρισμό από τους τράφους? Γιατί πιο καθαρισμό. Ακόμα και τώρα καθαρίζουμε. Πριν τρεις μέρες ήταν το μηχάνημα κάτω και καθάριζε. Κοιτάξτε, εγώ παρόλο που όπως ξέρεις τα αντιπλημμυρικά του 2022 το 70%, το 80% πήγε στην Νότια Κέρκυρα. Όχι στην Νότια Κέρκυρα, στην περιοχή της Μεσογγύης. Μιλώντας με κατοίκους και μου είπαν ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν καθαρίστηκαν. Τώρα καθαρίστηκαν και αυτά. Ναι. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι δεν είναι τόσο πολύ καθαρισμοί, πιστέψτε με, δεν είναι θέμα καθαρισμού. Αλλά?
πρέπει να γίνει μία μελέτη της λεκάνης απορροής. Δηλαδή, εγώ αυτό που συνάντησα όλες τις φορές, γιατί εγώ όποτε ήμουν πάνω, ήμουν αυτό εκεί. Αυτό θυμάμαι, ότι την ώρα που ο κόσμος ήταν στα κάγκελα και έβριζαν τους πάντες και τα πάντα, εσύ πήγες εκεί. Κοίταξε, πήγα εκεί γιατί και, ο κόσμος... Και μου έκανε εντύπωση ότι ναι, μεν εξέφρασαν μία γανάκτηση, μία... Μα, Ήρω μου, αλλά όχι στο πρόσωπό σου, οφείλω να το καταγράψω. Ήρω μου, θα σου πω το εξής. Έτσι, γιατί εγώ δεν είναι πάντα έτσι. Σου είπα από την αρχή ότι εγώ πάω κάπου και κοιτάζω τον άλλο στα μάτια. Ναι. Εγώ αυτό που μπορούσα να κάνω, γιατί η μοναδική αρμοδιότητα εκ του νόμου που, mm-hmm. που έχει ο αντιπεριφερειάρχης είναι η πολιτική προστασία. Ναι. Λοιπόν, αυτό που μπορούσα να κάνω το έκανα και όχι στο 100, στο 150%. Mm-hmm. Όμως δεν φτάνει. Το ότι έρχεται. Μου λέγανε, πού θα πας, λέει, μην πας, γιατί να μην πάω, παιδιά. Και πραγματικά, γι' αυτό σας είπα ότι ο κόσμος έχει και αισθητήριο και κριτήριο. Ισχύει. Ουδής βρέθηκε. Ήρθαν οι άνθρωποι, μου λένε, τρίτη φορά θα αλλάξω λεβίτα. Τι να του πεις αυτού του ανθρώπου τώρα, ότι έχει άδικο. Μπορώ να του πω αυτό. Τι... Πρόσεξε, εντωμεταξύ, δεν μπορούσαν να αποζημιωθούν. Γιατί ήδη η περιοχή ήταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Οπότε ο άνθρωπος θα πληρώσει από την τσέπη του. Ο άλλος μου λέει, ξαναπλημμυρίσαμε, κύριε Ζορμπά. Λέω, παιδιά, έχετε δίκιο. Προσέξτε. Εκεί λοιπόν λες ότι πρέπει να γίνει εγώ αυτό κάτι που, άλλο. Δεν αυτό, είναι μόνο που θέμα αυτό που διαπίστωσα είναι ότι μία ώρα μετά που είχε σταματήσει η βροχή, καταράχτες από πάνω από τα χωριά κατεβαίνουν και πλημμυρίζουν το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, οπότε, προφανώς, γιατί κοιτάξτε, τίποτα δεν γίνεται τυχαία έτσι. Πάντα έβρεχε, πάντα είχαμε και νεροποντές. Εντάξει, όχι σαν τον Πάλο. Ο Πάλος ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Δυστυχώς βλέπουμε την κλιματική ακριβώς. αλλαγή, όχι μόνο στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Τώρα, προφανώς υπήρξαν γέφυρες, υπήρξαν σούδες που έχουν κλείσει, όχι στο κομμάτι της Μεσογγής, στο κομμάτι της περιοχής αυτής, mm-hmm. πιο πριν. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια μελέτη απορροής της λεκάνης της Μεσογγής. Εκεί έχει ξεκινήσει η διαδικασία έτσι ώστε να καταγραφεί η πορεία του νερού. Ξέρετε, το νερό έχει το δρόμο του. Ναι. Ό,τι και να του κάνεις, θα πάει εκεί που θέλει. Λοιπόν, για μένα αυτό θα είναι επιτυχία. Άρα είναι ένας από τους στόχους. Είναι από τους στόχους. Έχω πει και στους ανθρώπους εκεί ότι είναι κάτι που δεν μπορεί η περιφέρεια να το αντιμετωπίσει μόνη της. Είχαμε έρθει σε μία επαφή με το Υπουργείο. Τώρα βέβαια άλλαξαν τα πράγματα. Θα ξαναγίνουν αυτές οι επαφές. Mm-hmm. Το ταχύτερο δυνατό να δώσουμε λύση, δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας μία μελέτη για το τι πρέπει να κάνουμε και από εκεί και πέρα θα βρούμε το χρηματοδοτικό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Θα βρεθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο για να γίνουν αυτά τα έργα που πρέπει να γίνουν. Ωραία. Ένα ακόμα ερώτημα είναι τι γίνεται με τον καθαρισμό των χόρτων. Αυτό που περιγράφουν οι φίλοι τηλεθεατές είναι ότι γίνεται ένα κομμάτι, αφήνουν το επόμενο, πάνε παρακάτω. Όχι. Δεν γίνεται έτσι. Τι απλά γίνεται ακριβώς. Θα σας πω. Επειδή είναι η πρώτη φορά, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, είναι η πρώτη φορά που δεν κινηθήκαμε σπασμωδικά, αλλά βγάλαμε με ανοιχτό διαγωνισμό μία εργολαβία 1 εκατομμύριο ευρώ για ένα χρόνο, έτσι ώστε να κοπούν τα χόρτα και να διατηρηθούν για ένα χρόνο έτσι όπως πρέπει. Όμως, επειδή η εργολαβία ξεκίνησε εδώ και 2 μήνες και το δικό δίκτυο σε πολλές περιοχές mm-hmm. είναι πάρα πολύ χάλια από τα βάτα, τα καλάμια, ξεκίνησε ο εργολάβος και κόβει τα ψηλά ναι. και μετά περνάει για να κόψει και τα χαμηλά, έτσι ώστε να έρθει σε μια καλή κατάσταση. Άρα, δεν θα σταματήσει. Δεν είναι ότι σταματάει και ξεχνάει και αφήνει και εμένα ένα σημείο για όχι, να όχι, πράει όχι, παρακάτω. Όχι, όχι. Θα επιστρέψει. Επιστρέφει, περνάει, επιστρέφει. Απλά το βασικό μας αυτή τη στιγμή ναι. είναι να μην βρίσκουν τα μεγάλα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα πούλμαν, γιατί ξέρετε, ναι. όλα αυτά κυκλοφορούν. Να μην βρίσκουν και τρομάζουν και οι άνθρωποι και που είναι μέσα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τελειώνοντας από αυτό το κομμάτι, θα ξαναγυρίσει να κάνει και το κάτω κομμάτι. Δηλαδή, ο καταστροφέας, αν τον ξέρουν οι συμπολίτες ναι. μας τώρα, δουλεύει στο ψηλό, είναι ο μεγάλος που δουλεύει ψηλά. Ούτως ή άλλως ελέγχεται από μηχανικό της περιφέρειας. Ήταν είναι το υπόλογος. Επόμενο ερώτημα. Δηλαδή, παρακολουθεί κάποιος αυτό βεβαίως, που εξελίσσεται. Βεβαίως, είναι υπόλογος του έργου. Ή πάει η ρο, αναλαμβάνει το έργο και μετά. Μα δεν μπορεί να πληρωθεί αλλιώς. Πρέπει να πάει να δει, να πιστοποιήσει αυτά που. Γιατί αυτός ο άνθρωπος κόβει, θα του φέρει ένα λογαριασμό, έτσι. Κοίταξε, ναι, αλλά πρόσεξε, επειδή όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, τα πολλά προηγούμενα χρόνια, έχουμε πιστοποιήσει ότι έγιναν έργα. Έχουμε βάλει υπογραφές για ασφαλτοστρώσεις, δρόμους κτλ. Και το ξέρω ότι δεν ξέρεις για τα προηγούμενα. Μην με προκαλέσεις, γιατί είναι Σάββατο βράδυ και πρέπει να είμαστε σε μια έτσι χαλαρή και. Γιατί, να μην στεναχωρήσουμε και τον κόσμο. Να λέμε αλήθειες. Ναι, σε μένα τέτοια δεν γίνονται. Δεν γίνονται.
Και αν γίνει λάθος, επιστρέφουμε και το διορθώνουμε. Γιατί λάθη κάνουμε όλοι. Έτσι το λέω, το τονίζω αυτό. Είναι προφανές ότι έτσι για να όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται. Ναι. Αν γίνει λάθος, γιατί μπορεί να γίνει λάθος, μπορεί μια προσεξία, μια αυλεψία, κάτι λάθος, κάτι να ξεφύγει, γυρίζουμε και το διορθώνουμε. Έχει συμβεί αυτό? Πώς δεν έχει συμβεί, γιατί να μην έχει συμβεί? Ενώ έχεις, ως υπηρεσία έχετε διαπιστώσει λάθη που επιστρέψατε τον εργολάβο, του είπατε πήγαινε εκεί. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι έτσι, άρα βεβαίως, δεν θα πληρωθεί αν δεν. Βεβαίως. Εντάξει, είπα, ο άνθρωπος που ξέφυγε, βρε παιδιά. Εντάξει, ανθρώπινο. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι. Δηλαδή, κακό είναι να μην το διορθώνεις. Κατακριτέο. Κατακριτέο είναι να μην το διορθώσεις και να μην το διορθώσεις. Κατακριτέο είναι να αφήσεις να περάσει έτσι, ας πούμε, και να μην το διορθώσεις. Αυτό είναι. Σας είπα, όπου ασχολείται με κάτι θα κάνει και λάθος. Το λάθος δεν είναι κακό. Το λάθος πρέπει να το καταλάβεις νωρίς για να μπορείς να το διορθώσεις. Εκείνη η επιτυχία. Πάντα θα κάνεις λάθος. Δεν γίνεται να μην κάνεις. Αν σου ζητούσα τώρα, γιατί έχω αρχίσει και το ρωτάω αυτό. Στους αυτοδιοικητικούς πρώτο και δεύτερο βαθμό, να βάλεις μία βαθμολογία στην Περιφερειακή Αρχή, αντικειμενικά, αυστηρά, για αυτή τη διάρκεια, από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα. Με αυτό το οποίο εισπράττεις από τον κόσμο, με την καλώς εννοούμενη γκρίνια, με την απέτηση που υπάρχει και όχι άδικα, τι θα έλεγες για τη μέχρι τώρα διαδρομή? Κοίταξε. Εγώ αυτό που θα πω και τη βαθμολογία, γιατί ξέρω, εγώ δεν. Ξέρω, μα και να θέλει, δεν σ' άφηνα. Όχι, δεν κιόλα, δεν. Λοιπόν, κοίταξε. Επειδή είναι κάτι που το ζω και βλέπω τις δυσκολίες, όχι ότι αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, το έχω πει πολλές φορές. Και καλά κάνει και δεν ενδιαφέρει. Λέω, ο κόσμος, κοίταξε να δεις, εγώ σε ψήφισα για να μου λύσεις τα προβλήματα. Δεν σε ψήφισα για να μου λες ποια είναι τα προβλήματα, εγώ θέλω να μου τα λύσεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε και τα λύνουμε, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Δυστυχώς. Αυτή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Αυτούς τους ανθρώπους έχει, οι οποίοι σας πληροφορώ ότι το 85% δίνουν την ψυχή τους. Δηλαδή, κοπέλα που είναι στο Προμηθειών, το πω, δεν πειράζει, μου είπε ότι, ξέρετε κύριε Ζορμπά, λέει, εγώ έχω ένα 12χρονο αγόρι στο σπίτι, λέει, και είναι μόνο του. Θες να σου πω βαθμολογία τώρα? Ένα άτομο στο Προμηθειών. Ακριβώς. Το οποίο όμως, επειδή έχει φιλότιμο, δεν σηκώνεται να φύγει στις 3 η ώρα ή στις 4.30 για να πάρει μια μισή ώρα υπερορία, κάθεται μέχρι τις 7 και παίρνει και δουλειά στο σπίτι της. Για να δουλέψει από το σπίτι. Και δεν το κάνει μόνο το Προμηθειών, το κάνουν πάρα πολλές υπηρεσίες εκεί πάνω. Λοιπόν, εγώ αυτό δεν μπορώ να το παραβλέψω. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Όχι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ότι είναι τυπικοί, θα έρθουν στη δουλειά, θα κάνουν τη δουλειά τους, το μεσημέρι στις 3 η ώρα θα φύγουν και λέει δεν πειράζει. Γεια σας. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό, επειδή είναι φιλότιμοι άνθρωποι και επειδή γνωρίζουν και βλέπουν. Κοιτάξτε, να δείτε, όταν βλέπεις τον πολιτικό σου προϊστάμενο, τους πολιτικούς προϊσταμένους για το που παλεύει και προσπαθεί, θέλεις και εσύ να βοηθήσεις. Δηλαδή, λες, εντάξει, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει 5 πράγματα, να τον βοηθήσουμε. Το 85% αυτό κάνει. Βοηθάει. Παραδείγματος χάρη στο συγκοινωνιών, που το είπαμε πριν, είναι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή, γιατί ο δεύτερος είχε ένα πρόβλημα υγείας και είχε αναρωτική και πήγε προχθές, ο οποίος κάνει τα διπλώματα, κάνει τα επαγγελματικά, κάνει τα ΠΕΗ, κάνει τις εξετάσεις για τα θεωρητικά, ακούει το βρίσιμο. Λοιπόν, και εντάξει, και επειδή και αυτός είναι φιλότιμος, ξεκινάει το πρωί, βάζει το κεφάλι κάτω και τελειώνει το απόγευμα. Μέσω προγραμμάτων δεν μπορεί να υπάρξει μια ενίσχυση προσωπικού. Κοίταξε. Το βαθμό θα τον βάλεις, επειδή δεν το ξέχασα. Επειδή αυτή, δεν το ξέχασα. Εγώ πόσο θα βάζα, 7. 7. 7 γιατί, πρόσεξε. 7 γιατί. Γιατί ό,τι βγήκε και αυτό που σας λέω είναι... Καλά, αν έλεγες 9 ή 10 θα σε κοίταζα λίγο περίεργα. Αυτό που σας λέω είναι, σας το λέω έντοιμα, ό,τι βγήκε, εγώ 10 θα έλεγα, αλλά... Θα λέω 7 γιατί. Γιατί ό,τι βγήκε, βγήκε με πολύ μεγάλη προσπάθεια, πιστέψτε με, με πολύ μεγάλη αγωνία. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν έγινα την Περιφερειακή Χωρικός, μου είπαν ότι μία εργολαβία δεν χρειάζεται να πω ποια είναι. Είναι 4 μήνες, περιμένουμε ένα χαρτί, ένα έγγραφο. Λέω, και γιατί ρε παιδιά δεν παίρνετε να σας το δώσουν? Γιατί μας λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής ότι ανακατεύεστε στη λειτουργία της Επιτροπής. Και λέω, δώστε μου το τηλέφωνο αυτού του ανθρώπου να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Και μου έλεγε, ξέρετε, λέει, είμαστε με COVID και δεν συνεδριάζουν οι επιτροπές. Λέω, και εγώ με COVID, λέω, είμαι και σε έχω κάνει 200 συνεδριάσεις. Εσύ δεν μπορείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, του λέω, εγώ δεν θα σου πω τι θα κάνεις. Αν όμως γίνει ένα ατύχημα και με καλέσει ο εισαγγελέας, θα του πω αυτά που μου είπες. Και του κλείσα το τηλέφωνο. Τη μεθεπόμενη μέρα το χαρτί ήταν στην Περιφέρεια. Λοιπόν, οπότε, πραγματικά σας το λέω για όλους τους συναδέλφους, για όλους πραγματικά. Ό,τι βγήκε μέχρι τώρα και ό,τι βγαίνει, βγαίνει με πολύ μεγάλο αγώνα. Και από το πολιτικό προσωπικό και από τους υπαλλήλους. Πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος
Εγώ δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να αντέξουν άλλα 2 ή 3 χρόνια έτσι, αν δεν έρθει κόσμο στην περιφέρεια. Ακριβώς. Αν δεν έρθει κόσμο στην περιφέρεια. Σήμερα μιλάγαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έλεγε ο κύριος Ιωάννου ότι το τμήμα περιβάλλοντος στη Λευκάδα θα πρέπει να κλείσει για τη συνταξιοδοτήση 2 άνθρωποι. Μας το είπε. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Και είναι και νευραλγικές υπηρεσίες. Εγώ θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Γιατί λέμε δεν γίνονται έλεγχοι. Πώς θα γίνουν έλεγχοι? Εγώ θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Μέχρι σήμερα τι συμβαίνει? Μεταφέρονται αρμοδιότητες στην περιφέρεια, χωρίς να έχει δυνατότητα η περιφέρεια να λειτουργήσει σαν περιφέρεια αυτόνομα. Δηλαδή, ναι. Εγώ βρε παιδί μου. Να είναι ένα κυβερνείο, όπως είναι στο εξωτερικό. Ακριβώς. Εγώ βρε παιδί μου, χρειάζομαι 25 υπαλλήλους. Εγώ μπορεί να έχω τους πόρους, να τους βρω τους πόρους, να τους πληρώσω. Θέλω να τους προσλάβω. Να σας πω και κάτι. Οι πόροι θα έρθουν από τα έργα. Δηλαδή, όταν βγάζεις έργο, όταν προσφέρεις έργο, όταν βγαίνουν όλα στον αέρα, όταν μπορείς να κάνεις πληρωμές σε 3 μήνες και όχι σε 12, όταν μπορείς να βγάλεις ένα δίπλωμα, όλα αυτά είναι στο ισοζύγιο του χρόνου και του χρήματος. Ακριβώς, και έρχονται. Έχει έσοδα η περιφέρεια. Μπορεί να τα καταφέρει. Δεν είναι δυνατόν να σου λέει να παίρνεις 45 αρμοδιότητες και να βάζουμε κι άλλες, αλλά να μην μπορείς να πεις ότι ρε παιδί μου, εγώ θέλω για το. Εγώ, οι προτάσεις που έχω κάνει είναι πολύ έτσι ριζοσπαστικές, έτσι. Δεν θα τις πω τώρα. Θα σας πω όμως, κάποια στιγμή θα σας πω. Πολύ ριζοσπαστικές. Να λέμε μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι, πολύ ριζοσπαστικές, σου μιλάω ειλικρινά. Ναι. Σε υπουργούς, σε πρώην υπουργούς. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα να έχεις έναν άνθρωπο εχμάλωτο 12 μήνες να πάρει το δίπλωμά του και να μην κάνει τίποτα. Εγώ ντρέπομαι με παίρνει τηλέφωνο. Σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, τι μπορείς να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο? Μου λέει, ξέρετε, στην Οικουμενίτσα λέει σε 4 μήνες το πέρα. Οι επαγγελματίες οδηγοί έχουν άλλο ζήτημα. Εδώ, επειδή γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει, είναι και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Όχι, γνωρίζει τροχιά, δεν του πειράζει. Ακριβώς, απέναντι όμως που περνάνε. Απέναντι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν θα το καταλάβει κανείς και θα έχει κυρώσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να καταλάβει το ελεγκτικό όργανο ότι υπάρχει μια περιφερειακή ενότητα που 15 μήνες δεν σου έχει ξαναστημιστεί. Κάτι έχει κάνει αυτό το τρόπο. Ναι. Δεν το δέχεται. Σου λέει είναι μια δικαιολογία. Και του έχω πει, εγώ το λέω και δημόσια, πάρτε με τηλέφωνο. Εκεί που είναι Δεν είναι όμως λύση αυτό. Δεν είναι λύση, όχι. Όχι. Λοιπόν, πρόσεξε. Και είπα, παιδιά, δεν μπορείτε να κάνετε προσλήψεις, δεν μπορείτε να μας στείλετε κόσμο. Ωραία. Δώστε τη δυνατότητα σε 3 εταιρείες να μπορούν να το κάνουν. Γιατί καλά, ο υπάλληλος. Θα κατηγορηθείς για ιδιωτικοποίηση. Δεν πειράζει, να σε κατηγορηθώ. Εμένα ξέρεις τι με ενδιαφέρει. Εμένα ξέρεις τι με ενδιαφέρει, να εξυπηρετεί το κόσμο. Να σου πω κάτι, όπως ελέγχομαι εγώ που έχω κωδικούς και μπαίνω μέσα, ναι. Μπορεί να ελεγχθείς κι εσύ που δεν είσαι στο δημόσιο. Σωστό. Ποια είναι η διαφορά? Αν κάποιος θέλει να ελέγξει, ελέγχει. Ακριβώς, ποια είναι η διαφορά? Είσαι υπεύθυνος. Μπήκες μέσα, είσαι υπεύθυνος. Την ώρα που μπήκες μέσα στο κωδικό σου, η ροή λέει. Ναι. Ναι, σου λέει γιατί να μην προσληφθεί κόσμος και λες να πάει αυτό σε αυτό του είπα. Εγώ θέλω να προσληφθεί. Ναι. Αν δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, προχωρήστε. Δεν θα πείνουμε στάσιμοι εκεί. Δεν μπορεί SAE να είναι 2 άνθρωποι στο μεταφορών. Κάποια στιγμή θα σκάσουν και αυτοί. Δηλαδή, πόσο μπορεί να αντέξει ένας υπάλληλος που μπαίνει και τον πρίζουν όλη την ημέρα? Εκεί είναι πάρα πολύ ένταση η αλήθεια στο συγκεκριμένο τμήμα. Πολύ σας είπα, και ο κόσμος έχει δίκιο, οι υπάλληλοι έχουν δίκιο. Άντε εσύ τώρα να βρει άκρη. Όλοι δίκιο έχουμε, αλλά έρχονται και εκλογές και δεν ξέρω πώς θα μεταφραστεί αυτό το δίκιο. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Ακούω εγώ προσεκτικά. Σε αυτό είμαι κάθετος. Εγώ θεωρώ ότι οι συμπολίτες μας έχουν και αισθήριο και κριτήριο. Ούτε μπορεί να τους κοροϊδέψει κανένας. Σου μιλάω ειλικρινά. Κανένας. Όποιος και να έρθει, εθνοσωτήρας, επειδή σας είπα και πριν, όλοι είμαστε εδώ γνωστοί, όλοι έχουμε περάσει από πόστα. Η αλήθεια έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχουν κριτήριο και αισθητήριο. Θα επιλέξουν αυτό το καλύτερο για αυτούς. Αν θεωρούν το καλύτερο δεν είναι. Ζορμπάς, ξέρω εγώ, θα επιλέξουν την ιερότη λέλα. Με γεια τους, με χαρά τους. Όμως πιστεύω ότι θα επιλέξουν αυτό που είναι το καλύτερο για αυτούς. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όπως σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν παραμυθιάζεται, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά το λέω όπως μου βγαίνει. Δεν παραμυθιάζεται πλέον ο κόσμος. Ούτε από μεγάλα λόγια, ούτε από υποσχέσεις, ούτε από τίποτα. Ξέρουν όλοι τι γίνεται. Γνωρίζουν. Και αυτός που παίρνει τηλέφωνο και κάνει παράπονα. Και τι γίνεται όμως, Κώστα? Λέγε, στο τέλος κατημένου και όταν. Υπάρχει και δημιουργείται μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι μα οι άχρηστοι δεν κάνανε τίποτα. 4 χρόνια φρουφρού και αρώματα και πείτε μας τα έργα και τελικά τι έγινε και τι άλλαξε. Και δεν αναφέρομαι στην περιφέρεια, αναφέρομαι συνολικά στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Εντάξει, και πολλοί σου λένε εντάξει, για να το λένε 1, 2, 3, 5, 10. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην βγήκαν, να μην έφτασαν στους πολίτες όλα όσα είχαμε σχεδιάσει. Όχι από όμως. Ότι ολιγόρησε κάποιος από εμάς. Όμως θα σου πω τι μου έγραψε ένας φίλος μου, γνωστός μου, την πρώτη μέρα που ρίξαμε άσφαλτο, την πρώτη μέρα που είσαι άσφαλτος. Ήταν καλοκαίρι, αρχές Ιουνίου, και μου λέει: χαζεύουμε την άσφαλτο
όπως το χειμώνα όταν πέφτει χιόνι στην Κέρκυρα. Φαντάσου. Λοιπόν, πόσα χρόνια είχε να τη δει. Και εκεί που ρίξαμε μου είπαν ότι είχε να πέσει από τη μόμα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ποτέ, στο ξανά, το έχω πει 5 φορές και θα το λέω μέχρι να τελειώσουμε. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Όμως δεν μπορώ να πω ότι δεν έγινε τίποτα. Και σας είπα, ό,τι έγινε... Έξω μηδενισμός, νομίζω ότι δεν... Ό,τι έγινε, έγινε με πολύ κόπο και με πολύ έτσι θέληση να γίνει κάτι. Εγώ θα ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Γιατί ναι, μεν έχουμε τις εκλογές, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά τα οποία οφείλουμε να εξελίξουμε για τον κόσμο και να καταγράφουμε εμείς και εσείς να τα προχωράτε. Και θα ευχηθώ αυτές οι εκλογές να μην έχουν τοξικότητα. Γιατί ο κόσμος δεν τη θέλει και το απέδειξε. Εγώ πάντως, Σιρό, θα σου πω το εξής. Όσον αφορά εμένα, η προεκλογική μου εκστρατεία θα είναι από το γραφείο μου, προσπαθώντας να λύσω τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και θα το αποδείξω, γιατί μέχρι τώρα ό,τι σας έχω πει το έχω τηρήσει μέχρι κεραίας. Όχι γιατί το είπα, γιατί έτσι είμαι στη ζωή μου. Να. Λοιπόν, από εκεί θα την κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία. Δεν θα πας δηλαδή σε κανένα πανηγύρι. Καλά, απόψε έχει πανηγύρι και είσαι εδώ. Ας πούμε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Το πανηγύρι είναι το βράδυ. Γιατί 10 η ώρα. Έχω φωτογραφίες στα social media. Ναι, θα πάω, αλλά δεν πρόκειται να γυρνάω από το πρωί μέχρι το βράδυ, από εδώ και από εκεί, για να πηγαίνω στα καφενεία για να λέω παιδιά, είμαι ο Κώστας Ζορμπάς, ψηφίστε με. Όχι. Γιατί εγώ από το γραφείο μου, εσύ το γνωρίζεις, δεν έχω λείψει ούτε μία μέρα. Όντως. Από τότε που ανέλαβα την Περιφέρεια της Κέρκυρας, δεν έχω λείψει ούτε μία μέρα. Όταν ήμουν στο Υγείας, επειδή έπρεπε να κατέβω Υπουργεία και τα σχετικά, δεν έχω λείψει ούτε μία μέρα. Όταν φεύγω, φεύγω το πρωί και γυρίζω το βράδυ. Ισχύει. Και πάντα για δουλειά της υπηρεσίας. Δεν έχω λείψει ούτε μία μέρα. Γιατί δεν έχω λείψει, ξέρετε. Γιατί η μία μέρα που θα χάσεις εκεί σε φέρνει 15 μέρες πίσω. Θα τα ξαναπούμε, είναι το μόνο σίγουρο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα με υγεία, εγώ θα πω. Κάντε και κάτι για την υγεία. Στην κυβέρνησή σας, πάρτε τους υπουργούς, να στείλουμε κανέναν άνθρωπο εδώ. Νομίζω ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Δυνατά ξεκίνησε. Και ελπίζω αυτό να βγει γρήγορα. Εγώ βλέπω τα ανακλαστικά και χαίρομαι. Σας το είχα ξαναπεί ότι υπήρχε πρόγραμμα από πριν και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στην πράξη να το δούμε. Αυτό θέλω εκεί και εγώ. Είναι που κρινόμαστε όλοι για τα έργα της πράξης μας όλοι. Ξέρεις ότι και στο Υγείας που ήμουνα είχα κάνει τις προτάσεις μου. Έτσι μπράβο. Και στους δύο υπουργούς. Έτσι μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε όμως πάνω απ' όλα και εσάς που και απόψε επιλέξατε το Start για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.